Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και αυτό το βίντεο είναι το πρώτο βίντεο από μια συλλογή, από ένα μέρος των δικών σας σχολείων κάτω από το βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι μας με τίτλο «Ο Τσιγκούνης Νάρκισος» και ο γαλαντόμος συνεξαρτώμενος μια ένωση από την κόλαση. Και τσιγκούνης και τσιγκούνα και ενάρκησος, δύο σε ένα και δεν συμφέρει. Το βίντεο αυτό ανέβηκε στο κανάλι μας στις 9 Ιουνίου 2024 και την πρώτη μέρα είδα μια σωρία σχολείων από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι όταν φτιάχναμε αυτό το βίντεο με τον Πάνο δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα είχε τόσο μεγάλη αποδοχή με την έννοια ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα ταυτίζονταν με αυτό το χαρακτηριστικό των αρκισιστών που είναι η οικονομική εκμετάλλευση, ο οικονομικός πόλεμος και το να παίρνουν και να φροντίζουν να δίνει περισσότερο άλλος παραίδι και να είναι και τσιγκούνιδες ε, τα περισσότερα σχόλια είναι από γυναίκες, και αφορούν άνδρες, ναρκισιστές και τσιγκούνιδες. Όμως, σας το λέω, από την κλινική μου πήρα, πολλές φορές παρατηρείται και το αντίστοιχο φαινόμενο. Σε τεροφιλόφιλα ζευγάρια, η γυναίκα να είναι η ναρκισιστρια και αυτή που είναι και τσιγκούνα. Και εκμεταλλεύτρια φυσικά. Έχω λοιπόν εδώ σε αυτό το βίντεο μια ανθολογία σχολείων. Έτσι για να εμπεδώνουμε ότι η συνεξάρτηση ως ένας προβληματικός τρόπος συνδεσιμότητας ενέχει και οικονομικούς κινδύνους. Πέραν από ψυχολογικούς κινδύνους, πνευματικούς κινδύνους, σωματικούς κινδύνους, ενέχει και οικονομικούς κινδύνου. Ξεκινάω με το πρώτο σχόλιο. Είναι τυχαία η σειρά των σχολείων. Μέχρι την ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο και τα επόμενα, μπορεί να έχουν δημοσιευτεί και πολλά άλλα σχόλια. Δυστυχώ δεν είναι αυτέ οι ιστορίε σπάνιε. Εμένα ο δικό μου καρανάρκησο κρυφομπατήρη. Κρυφομπατήρη δηλαδή ήταν πατηρισμένο και το έκρυβε. Τον πρώτο καιρό με πήγαινε στα μπουζούκια κάθε εβδομάδα μέχρι που έμεινα έγκυος, love bombing. Και κόπηκαν όλα μαχαίρι όταν έμεινε έγκυος. Μετά ούτε τα έξοδα του σπιτιού δεν πλήρωνε και το κλού ήταν πως όταν χωρίσαμε και έφυγε από το σπίτι με δικαστική απόφαση, του έδωσα ένα μήνα περιθώριο να τα μαζέψει και να φύγει. Εγώ ζούσα εκτός πόλης, επειδή δούλευα αλλού. Έμεινε μέσα στο σπίτι και έφυγε, αφήνοντας μου όλους τους λογαριασμούς απλήρωτους και κλέβοντας τα μισά πράγματα από το σπίτι. Το ενώ το έκλεψε το σπίτι. Πήρε μέχρι και έγγραφα σημαντικά της μητέρας μου. Άλιστα. Μέχρι να μείνει η έγκυος, κάθε βράδυ στα μπουζούκια, το έπαιζε στην περίοδο του love bombing υπήρχε η επιφάνεια, η εικόνα, φαινόταν ότι ήταν γαλαντόμος και ήταν και, ε, πώς το λένε, κιμπάρις με το που μένει έγκυος η γυναίκα, κομμένες οι έξοδοι και ούτε τα έξοδα του σπιτιού δεν πληρώνε. Αυτό είναι οικονομικός πόλεμος. Πάμε στο επόμενο. Ακριβώς ο δικός μου τσιγκουνονάρκησος, υποσχόταν μεγάλα πράγματα στο μέλλον. Κάποια ημέρα που ήταν η ημέρα του ποτέ. Αυτό είναι το λεγόμενο future faking. Που είναι αρκισιστές υπόσχονται ότι κάποια μέρα θα γίνει το ένα, κάποια μέρα θα γίνει το άλλο, θα δεις. Και αυτό δεν γίνεται ποτέ. Και σαν παιδί που είμαι στη ψυχή τα πίστευα. Πίστευε το future faking η κοπέλα. Πέρασαν κάποια χρόνια και δεν πήρα ούτε τριαντάφυλλο από το χέρι του και δεν πήρε ούτε τριαντάφυλλο από το χέρι του. Έστω από τον κήπο. Σε κρατάνε δέσμιο στο τώρα με ένα υποσχόμενο μέλλον. Αν δεν μπορούν τώρα ούτε τα μικρά να κάνουν, είναι σίγουρο πως ούτε τα μεγάλα θα μπορέσουν. Είμαι παθούσα και το λέω με βεβαιότητα. Άρα η κοπέλα λέει ότι με το future faking, το οικονομικό future faking, την κρατούσε σε μια συνθήκη όπου ποτέ δεν τη έδινε τίποτα. Αυτή η δεν τη έκανε καν love bombing στην αρχή, να κάνει καλή εντύπωση. Το love bombing του ήταν στην ουσία το future faking. Love bombing σημαίνει βομβαρδισμό αγάπη που γίνεται στην αρχή μια σχέση με έναν αρχισιστή, ο οποίο προσπαθεί να σε πείσει να πέσει στα δίχτυα του, βομβαρδίζοντα σε με αγάπη και στην ουσία και με παροχέ. Δηλαδή το love bombing ενό κρυφο τσιγκούνι κρυφονάρκη σου θα είναι στην αρχή να σου κάνει δώρα, να σε πηγαίνει ταξίδια, να σου κάνει εξόδους μέχρι να δέσει το γαϊδαρό του και μετά όλα κομμένα. Πάμε τώρα στο επόμενο story time. Δύο χρόνια σχέση με έναν τέτοιο τσιγκούνι, αλλά ο τύπος του αβοήθητου, που δεν μπορεί να δουλέψει γιατί δεν μπορεί, υποτίθεται λόγω φόρτου ακαδημαϊκών υποχρεώσεων τις οποίες παραμελούσε γιατί είχε θυσμό στα βιντεοπαιχνίδια. Έπαιζε πολλές ώρες κάθε μέρα και μετράει μια δεκαετία που το κάνει αυτό. Εγώ δούλευα μια απασχόληση γιατί δεν βγαίνω οικονομικά με αυτά που μου δίνουν οι γονείς μου, άρα είστε και οι δύο φοιτητέ. Ζούσαμε μαζί για δύο περίπου χρόνια. Εγώ κυρία του πλήρωνα κανονικά το μισό ενίκιο και τώρα που χωρίσαμε θυμήθηκε ότι μου είχε πει πριν μισό χρόνο να του δώσω χρήματα για κάτι λογαριασμούς ΔΕΗ και λοιπά. και το είχε και ξεχάσει όπως το είχα ξεχάσει και εγώ και τώρα το θυμήθηκε ο Τσιγκούνης και μου ζητάει λεφτά. Ενώ όλοι μου οι μισθοί έχουν πάει σε αυτόν στα ενίκια και στα μαγειρέματα του. Λίγο πριν το χωρισμό εγώ είχα βρει δικό μου σπίτι και είπαμε να δοκιμάσουμε με το να έχει ο το δικό του χώρο μπας και σωθεί αυτή η σχέση. Στο σπίτι του είχα αφήσει δύο έπιπλα και τα ρούχα μου, καθώς το σπίτι που βρήκα ήταν επιπλωμένο και δεν είχε χώρο να πάρω τα δικά μου έπιπλα και τα ρούχα δεν τα χρειαζόμουν τη δεδομένη στιγμή για να τα πάρω από εκεί άμεσα. Το σπίτι του πρώην ήταν μεγάλο και του είπα ότι είναι ελεύθερος να χρησιμοποιεί τα έπιπλα μου και ότι δεν είχα θέμα με αυτό. Και ο τύπος τι γυρνάει και μου λέει. Αφού τα αφήνει εδώ τα έπιπλα και μπορείς να έρχεσαι ανα πάσα στιγμή, Πρέπει να συνεχίσεις να μου δίνεις μισό ενίκαιο και σε έχεις φύγει από εδώ. Άρχισα να γελάω. Του λέω δεν είσαι σοβαρός. Θα τα πάρω και θα πάω σε μια αποθήκη και φθήνα θα μου βγει. Έτσι και έκανα. Όλες αυτές οι τσιγκουνιές και άλλες πολλές, οι χειρότερες είχαν να κάνουν με εκμετάλλευση του χρόνου μου. Αυτός να είναι όλη μέρα να κοιτάει μια οθόνη και εγώ να έχω τη σχολή που είναι πολύ απαιτητική, το διάβασμα, τι είναι μια απασχόληση, το μαγείρεμα και το καθάρισμα. Πόσες φορές τον είχα παρακαλέσει να με βοηθήσει έστω να μαγειρέψει κάτι πρόχειρο να γυρίσω από τη δουλειά να βρω ένα φαγητό. Δεν το έκανε ποτέ. Τσιγκούνεις με τα λεφτά, και με το χρόνο του και τσιγκούνι και με τα συναισθήματα του φυσικά. Για την πάρτη του όμως μια χαρά μαγείρευε μετά το γυμναστήριο γιατί είναι και στον όγκο παλιό να μπαίνω εγώ στο σπίτι, να μυρίζω κρεατάκι και να του λέω «Α, μαγείρεψες» ναι μου λέει, αλλά το έφαγα όλο. Εγώ το καλό θύμα, εννοείται μαγείρευα και για τους δύο πότε μαγείρευα κάτι, γιατί έτσι έχω μάθει και είμαι από τη φύση μου δοτική. Αλλά και τα θύματα ξυπνάνε κάποια μέρα, χαίρομαι που τον παράτησα και έφυγα από τη μιζέρια και τη τσιγκουνιά. Αναρωτιέμαι γιατί να επιλέξω ένα τέτοιο άτομο για σχέση και θυμάμαι αυτό που είχε σπίθεκα. Οι στερημένοι άνθρωποι κάνουν φτωχέ επιλογέ. Και στο σπίτι μου που μεγάλωσα, μια από τα ίδια. Οι γονεί μου τσιγκούνιδε με κατοχικό σύνδρομο είναι. Μικροί, άμα έβαζα μια ολόκληρη φέτα ζαμπό στο τόστ, με έλεγαν σπάταλοι και άλλα τέτοια πολλά. Τέλο πάντων, πολλά έγραψα για το σκοπό του βίντεο. Ευχαριστούμε για τι πολύτιμε συμβουλέ. Προσωπικά με έχει βοηθήσει πολύ. Χαίρομαι, χαίρομαι να μου γράφετε ότι ε, έχετε βοήθεια μέσα από τα βίντεο... και καταλαβαίνετε πράγματα για τη ζωή σας. Αυτός είναι ο σκόπος της ψυχοεκπαίδευσης. Να μας βοηθήσει να εννοήσουμε τις ψυχολογικές δυναμικές της σχέσης μας... και να εξηγιάνουμε τη ζωή μας. Να πάρουμε παρότρινση μέσα από την ψυχοεκπαίδευση... υγιή κινητοποίηση και για να κάνουμε ψυχοθεραπεία και για να κάνουμε προσωπικό πνευματικό αγώνα και να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πάμε στο επόμενο σχόλιο. Πέντε χρόνια σχέση με ένα τέτοιο μπουμπούκι, τι να πρώτο πω. Πρώτον, ότι με υποχρέωνε να πληρώνω τη βεζίνη του προκειμένου να με γυρίσει στο σπίτι μετά την νυχτερινή έξοδο, παρόλο που τις περισσότερε φορές πληρώνα εγώ τα ποτά και φαγητά μας. Δύο. Δεύτερο, ότι ήταν άεργος καλλιτέχνης, που δεν καταδεχόταν να δουλέψει για το μεροκάμα στα 30 του γιατί πλέον είχε μεγαλώσει για το σερβιτόρι ηλίκη όπως έλεγε. Τρίτο, ότι μετά από χρόνια βρήκε δουλειά και συγκατοικήσαμε και παρόλο που έπαιρνε τα διπλά λεφτά από εμένα, κάθε πρώτη του μηνό αντί για καλημέρα μου έλεγε φέρε το μερίδιο σου για τον Νίκη. Επίσης σε σούπερ μάρκετ και λοιπά έξοδα δεν συμμετείχε ποτέ και για να έχει μια δικαιολογία σε αυτή την αποχή, με παρατούσε κάθε μεσημέρι και πήγαινε να φάει στο πατρικό του. Τέταρτο. Ότι είχε πάρει χωρί την άδειά μου την κάρτα μου για να παίξει τυχερά παιχνίδια. Πήρε την κάρτα τη κοπέλα χωρί να τη ρωτήσει για να παίξει τυχερά παιχνίδια. Πέμπτο. Ότι με έλεγε τεμπέλα όταν παρετήθηκα από ένα άκρο τοξικό εργασιακό περιβάλλον και μαζί με τη μάνα του με έκανα ψυχολογικό πόλεμο λέγοντάς μου πως εκείνη η μάνα του δηλαδή στην ηλικία μου ήταν άξια και δούλευε 12 ώρα αδιαμαρτύρητα. Έχτο. Ό,τι για να κάνει φιγούρα στην καλλιτεχνική ανθιποσελέπρη την παρέα του. Με έβγαλε έξω στα μπουζούκια μαζί τους και εκεί που ακούγαμε τον λαϊκό αηδό στο δεύτερο πρόγραμμά του έσκυψε στο αυτί μου λέγοντάς μου δεν έχω μία. Ελπίζω να έφερε αρκετά λεφτά μαζί σου να πληρώσουμε τα μερίδια μα τα μπουκάλια που ανοίξαμε. Και εννοείται πω την ώρα τη πληρωμή μου έκανε νόημα να του δώσω τα λεφτά κάτω από το τραπέζι για να το παίξει κινπάρει. Έβδομο. Ότι μάζευε τα αποφάγια μα από τι ταβέρνε λέγοντα πω έχει σκύλο, ενώ δεν είχε και τα έτρωγε την επομένη. Έπαιρνε ακόμα και από πιάτα γνωστών και συγγενών μα που τύχαινε να βγαίναμε μαζί του. Πω πω. Τώρα να πιάσει το φαγητό που έχει αφήσει εσύ, αν έχει αφήσει ένα σημαντικό μέρο του φαγητού για να το φάσει την επομένη, δεν είναι ντροπή, δεν είναι κάτι κακό. Αλλά να μαζεύει τα αποφάγια και από πιάτα γνωστών και συγγενών και να λέει και ψέματα ότι έχει σκύλο, αυτό ναι, παραπάει. Όγδο, ότι στην αρχή τη γνωριμία μα σχεδόν μου ζήτησε το ε9 τη οικογένειά μου και όταν κατάλαβε πω δεν είμαι άνθρωπο που θα μάλλον για τα κληρονομικά ξεκίνησε να μου ροκανίζει το μυαλό λέγοντά μου πω οι γονεί μου αγαπάνε περισσότερο τα αδέρφια μου και σε αυτού θα αφήσουν την περιουσία του. Ένα το. Ότι στο σούπερ μάρκετ με είχε κυριολεκτικά σκιαγμένη, μην πάρω κανένα τρόφιμο παραπάνω και ξέροντα τι ανασφαλίε μου, μου έλεγε αυτό τώρα. Τι το αγόρασες αφού έχεις παχύνει, δες πως είναι τα μπράτσα σου, πω πω πω, απέσιος, απέσιος. απέσιος. Δέκατο, ότι κάθε μέρα, κάθε μέρα γκρίνιαζε για τα λεφτά και ήταν βουτυγμένος μέσα στη μιζέρια του ένα άνθρωπο που μου σύστηνε του ανθρώπου με το αυτό έχει το τάδε μαγαζί, αυτό έχει μετοχέ, αυτό δεν έχει δεύτερο βρακί να βάλει και πουλάει ντομάτε στη λαϊκή. Όλα και όλοι είχαν την τιμή του. Μάλιστα, αυτό δείχνει ακριβώ δείχνει ακριβώς την ποιότητα του ανθρώπου, τη χαμηλή ποιότητα του ανθρώπου που μετράει και τον εαυτό του και του άλλου και όλου με ληστικά κριτήρια. Χαλάλη τα λεφτά που μου ροκάνησε. Φτάνει που έφυγα και βρήκα την υγεία μου. Έπαθα και έμαθα. Πλέον είμαι με έναν υπέροχο άνθρωπο που ξέρει να δίνει και να ζει τη ζωή στο έπακρο. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα φίλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα παθήματα έγιναν μαθήματα και μπόρεσε να μετουσιώσεις αυτά που έπαθες σε ουσιαστικά μαθήματα και μπόρεσε να κατανοήσεις ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τέτοια τσιγκούνη και καταφεύγει σε τέτοια όπλα ψυχολογικού πολέμου να σου κάνει necking, να σου κάνει shaming, να σου κάνει gaslighting, να σου κάνει οικονομικό πόλεμο, δεν είναι άνθρωπο που είναι καλή ιδέα να παραμείνει μαζί του ούτε σε συγκατοίκηση, ούτε σε γάμο, ούτε και καν σε σχέση. Άλλη λόγια ως σχόλιο. Το θέμα σήμερα είναι για γέλια και για κλάματα. Για τα χάλια μας φυσικά. Μια ζωή δούλευα και μέχρι και οι κάρτες μου ήταν στο όνομά του. Άπλωνα το χέρι για να μου δώσει ένα χαρτζιλίκι από το μισθό το δικό μου. Έφυγα και άφησα τα πάντα στο σπίτι παίρνοντα μόνο τα παιδιά μου. Μου πήρε μέχρι και το αυτοκίνητο μου. Παρόλα αυτά, σε όλο τον κόσμο είχε πει ότι πόνταρα στα λεφτά του και την περιουσία του και μόνο τα λεφτά με νοιάζουν. Προβολέ! Τα δικά μα του γειτόνου μα είναι αρχισάρε. Προβολέ! Πλέον γελάω και κλαίω ταυτόχρονα και με τον τύπο, αλλά και με τα δικά μου χάλια που άφησα τόσα περιθώρια. Δεν πειράζει. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή, αφήνοντα πίσω τα βαρύδια του παρελθόντο και με ελάχιστα χρήματα. Πάντα περιγράφει τι ζωέ και τι εμπειρίε μα. Μακριά πια από τα τσογλάνια. Ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντικό οι συνεξαρτόμενοι, οι συνεξαρτόμενε να παίρνουμε τα μαθήματα από τα παθήματα μα και να παίρνουμε και τα μαθήματα από τα παθήματα των άλλων. Γι' αυτό φτιάχνω αυτό το βίντεο ούτω ώστε να μπορούμε να ξεπερνούμε τους κοπέλους και στο μέλλον να μην ξαναπέσουμε στις ίδιες παγίδες. Τώρα μια γυναίκα η οποία δεν έχει ξεφύγει. 31 χρόνια ζω με έναν τέτοιον τύπο τον άνδρα μου. Την περίοδο που δεν εργαζόμουν όταν ο γιος μου ήταν βρέφος ξεχνούσε να αφήσει λεφτά στο σπίτι. Έχω περάσει μέρες τελείως νηστική. Δεν έχει αγοράσει ποτέ κάτι για εμένα. Διακοπέ το καλοκαίρι δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτό το χρόνο βγήκαμε μόνο μια φορά στην παραλία και ω συνήθω είχε ξεχάσει να πάρει λεφτά μαζί του. Θα αιτηθώ αγιοποίηση από την εκκλησία ή μπορεί να μπω στα βραβεία εγκίνε για ηλικιότητα. Το θετικό τη υπόθεση είναι ότι κάτω από αυτό το σχόλιο τη έγραψαν και φίλε και φίλοι ότι πρέπει να σηκωθεί να φύγει και να γλιτώσει από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίο ξεκάθαρα. Δεν την αγαπά. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Επόμενο. Το έχω ζήσει και εγώ αυτό το story. Πέρα από υποσχέσεις στην περίοδο του love bombing, μπορεί να γίνει και ταξίδι χωρίς να ξεκαθαρίζεται το ποιος θα βάλει περισσότερο το χέρι στην τσέπη. Και αν δεν έχεις είναι συνεξαρτημένος, δέχονται και αντίτιμο στο να τους κάνει δουλειέ και να αναλαμβάνει τι ευθύνε τους. Ενώ παράλληλα σε κράζουν ως άχρηστη, δεν τα έκανες καλά κλπ. Και, και, δεν λένε ποτέ ούτε ευχαριστώ, απλώς απαιτούν κι άλλα. Βουάου, ουάου, 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 ουάου. Σου λέει θα σε πάρω ταξίδι και αφού δεν έχεις λεφτά να πληρώσεις το δικό σου μερίδιο, δέχομαι να κάνεις αυτές τις δουλειές για μένα. Να με πληρώσεις σε είδο δηλαδή. Και πάλι να σου κάνουν και από πάνω παρατηρήσεις ότι δεν κάνεις καλά τις δουλειές. Να μην λένε ευχαριστώ και να πετούν και άλλα πω, ότι δυσμενείς μενείς συνθήκες για να είσαι σε σχέση. Σίγουρα αυτό δεν είναι αγάπη. Σίγουρα αυτό δεν είναι η υγιή συντροφικότητα. Σίγουρα αυτό είναι Πάμε τώρα να σας διαβάσω την τελευταία ιστορία αυτού του πρώτου βίντεο με τους τσιγκούνων Να σας διαβάσω για το τσιγκούνο με προγαμιαίο συμφωνητικό. Πώς λέμε τσιγκούνο με τη βούλα. Θέκλα. Είχα μία περίπτωση η οποία ήταν συνδυασμός ασπόνδυλου νάρκισου ιδίποδα με τσιγκούνι πρικοθύρα. Μάλιστα. Ο ασπόνδυλος, γιο, αυτό που έχουμε συζητήσει, θυμάστε το βίντεο τοξική πεθερά που έδειξε το ποιόν πριν από το γάμο, τι να κάνω, που χαρακτήρισα το γιο τη ασπόνδυλο. Η περίπτωση άρα αυτή, ασπόνδυλο προσκολλημένο στη μάνα του και τσιγκούνι και πρικοθύρα. Ήθελε να μάθει σε σύντομο διάστημα από τη σχέση μα πόσα χρήματα έχω στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Και στο τέλος επειδή ήθελε να κάνει και μια επένδυση που είχε στο μυαλό του Μου ζήτησε εμένα, ήθελε να πουλήσω εγώ το σπίτι μου για να γίνει η επένδυση Με πρόσχημα ότι τάχα μου μια μέρα παραπονέθηκα για ένα συμβάστη στη δουλειά μου Και να το έχω σαν exit plan, σαν σχέδιο διαφυγής να σταματήσω από τη δουλειά μου. Τη χρήαν φιλοτιμία μπιούμενος δηλαδή. Ήθελε αυτός χρήματα για να κάνει μια επένδυση και σου λέει για σένα το κάνω αφού εσύ έκανες παράπονο ότι δεν περνάς καλά στη δουλειά σου να έχεις ένα σχέδιο διαφύγης. Στο τέλος χωρίσαμε, ευτυχώς που χωρίσατε, αλλά από την αρχή κάτι δεν κολλούσε. Ήθελε πριν το γάμο να κάνουμε προγαμιαίο συμβόλαιο, πριν απ, σαν πως και στην Αμερική, για να εξασφαλίσει την περιουσία του από μένα να μην έχω δικαιώματα. Νομίζω ξεκάθαρο. Είπαμε για ένα χρόνο προσωρινά να μείνουμε σπίτι του και μου το έβγαζε ξινό από τη μύτη και μου έλεγε ότι τον κοροϊδεύουμε και δεν δίνουν οι γονεί μου το σπίτι σε εμένα. Μέσα σε 7 μήνε από το γάμο πήραμε διαζύγιο. Τόσο λίγο κράτησε. Ήταν καλυμμένο όμω ο άνθρωπο γιατί είχε κάνει το προγράμμα. συμφωνητικό. Πολύ χειριστικό. Είχε τρέλα να κάνει επενδύσεις με ακίνητα Ίσως είχε και εθισμό στο να κάνει επενδύσεις με ακίνητα Και η πεθερά μου μέγερα και αυτό σας πόνδυλος Κάθε μέρα με άφηνε από την πρώτη μέρα του γάμου Και πήγαινε και καθόταν με τη μάνα του Εφόσον μένατε κοντά ήταν και εύκολο Δυσκολεύτηκα να ξεπεράσω το διαζύγιο, αν και ήταν μικρό το διάστημα του γάμου. Δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι το διάστημα του γάμου, άμα έχουμε επενδύσει συναισθηματικά και έχουμε πιστέψει ότι θα είμαστε ευτυχεί σε ένα γάμο και όταν αυτό τελειώσει, τότε δυσκολευόμαστε να το ξεπεράσουμε. Και επίση και όταν έχουμε φάει κοροϊδία με το κουτάλι, δυσκολευόμαστε να το ξεπεράσουμε γιατί δεν συγχωρούμε τον εαυτό μα που δεχθήκαμε όλε αυτέ τι βλακίε. Τη μια πήγαινε στη μάνα του για να κάνουν μαζί μαγειρικέ. Την άλλη πήγαινε για να κάνουν ζαχαροπλαστικέ. Πιστεύω ότι η μάνα του τον τραβούσε και αυτό, σαν καλό σα πόνδυλο, τη δικαιολογούσε. Την τελευταία φορά μου έκανε επίθεση η πεθερά μου ότι δεν ξέρω 40 χρονών γυναίκα να μαγειρεύω, ούτε να καθαρίζω το σπίτι μου και ότι έφτασα 40 και πότε οι γονεί μου θα μου δώσουν το σπίτι στα 70 προσβλητικότατη η πεθερά. Ο γιο τι έκανε, είπε τίποτα. Αχ, ξέχασα, σπόνδυλο. Όλα συκοφαντίε. Και μαγείρευα και δούλευα και όλα τα έκανα. Από την αρχή, μάνα και γιο είχαν βάλει στο μάτι το σπίτι μου. Ξεκάθαρα. Για να σου λέει σε 40 χρονών γυναίκα και πότε θα σου δώσουν το σπίτι. Σε καμία περίπτωση δεν έχει λόγο ο γαμπρό ή η η για το τι θα γίνει με τα κληρονομικά. Τη οικογένεια τη νύφη που ζούμε στο 1800, που υπέγραφαν πρικοσύμφωνα, που έπρεπε να πουλήσουν την κόρη του για να τη δώσουν, να την ξεφορτωθούν. Μια μέρα στι αρχέ είχε μπει στο σπίτι μα και είχε αλλάξει θέση σε κάποια έπιπλα. Και εμένα δεν μου άρεσε αυτό και του το είπα. Αυτό πάλι. Σαν καλό σα πόνδυλο πήγε και τη το μετέφερε όπω του το είπα και παρεξηγήθηκε αυτή. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να πάει να τη πει με ποιο δικαίωμα μπαίνει στο δικό μα το σπίτι και αλλάζει θέση στα έπιπλα. Αυτό με το προγαμιαίο ήταν καρακόκκινη σημαία, <Κι> αλλά το προσπέρασα. Και ήταν λάθο. Γιατί ήδη είχε βγει άδεια γάμου και είχαμε πει ότι παντρεύουμε και πάλι ντραπήκαμε, ντραπήκαμε ντραπήκατε οικογενειακό, ε... Και δεν του έδωσα κλωτσιά να πάει από εκεί που ήρθε. Όποιο ντραπεί, και δεν καστρωθεί, κακό να λένε στην Κύπρο. Όποιο ντραπεί και μείνει έγκυο, έχει κακή εγκυμοσύνη. Υπάρχει και μια άλλη παροιμία. Αντράπου που τον έναν, αντράπου που τον άλλον, κοπελούει με τον άντρα μα, δεν έκαμαμε. Ντροπή από τον έναν, ντροπή από τον άλλο, δεν κάναμε παιδί με τον άντρα μα. Με την έννοια του ότι ντρέπεσαι και θα καθίσει και να σε βιάσουν. Κοίτα λάθο, γιατί ήδη είχε βγει άδεια γάμου και είχαμε πει ότι παντρεύομαι. Και πάλι ντραπήκαμε και δεν του έδωσα κλωτσιά να πάει από εκεί που ήρθε. Υπόψη στην Ελλάδα το προγραμμαίο δεν έχει νομική ισχύ. Και αυτό, και αυτό, αυτό νομίζω κι εγώ. Δεν ξέρω φυσικά, δεν είμαι νομικό. Και αυτό που λες στο βίντεο ισχύει. Το υποβεβαιώνω. Θεωρεί ο Τσιγκούνη ότι όπω σκέφτεται αυτό, έτσι σκέφτεσαι κι εσύ. Σαν να κάνει ενό είδου ψυχολογική προβολή δηλαδή. Εννοείται. Οι ναρκιστέ μόνο προβολέ κάνουν. Γιατί αυτή είναι το κέντρο του κόσμου και όπως σκέφτονται αυτοί θεωρούν ότι έτσι σκέφτονται και οι υπόλοιποι. Όταν του το συζητούσα για τη τσιγκουνιά, το πέταγε επάνω μου ότι εγώ είμαι τσιγκούνα. Εν τω μεταξύ εγώ με τον τελό αντίθετο, όχι σπάταλη για νεόδωρη. Είσαι γαλαντόμο εσύ, ίσως και συνεξαρτώμενη. Δεν ξέρω αν είσαι ένα με αυτόν, ίσως, πολύ πιθανό. Είπαμε τσιγκούνης νάρκισος. γαλαντόμα Γαλαντόμο είναι εξαρτώμενο. A match made in hell. Ένα τέριασμα κατευθείαν από την κόλαση. Απορώ, θέκλα μου, αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν καλά με αυτήν του τη συμπεριφορά προ του άλλου και τι καταφέρουν, νιώθουν πάρα πολύ καλά. Επειδή είναι αρκιστιστέ, θεωρούν ότι είναι οι καλύτεροι, οι σκέψει του είναι οι πιο σωστέ σκέψει, οι πράξει του είναι οι καλύτερε πράξει και νιώθουν μια χαρά με τον εαυτό του. Και τι καταφέρνουν, θα βρουν ποτέ την ευτυχία τους, θα βρουν ποτέ την ευτυχία στον δρόμο του ή θα κλέβουν στιγμέ ευτυχία από του άλλου και κάποτε θα φτάσουν στα βαθιά του γεράματα μόνοι με τα χρήματά του. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί ένα άνθρωπο να βρει αυθεντική ευδαιμονία στα χρήματα, στι περιουσίε, στα υλικά αγαθά. Κάποιο όμω μπορεί να θεωρεί ευτυχία να έχει υλικά αγαθά. Είναι διαφορετική έννοια η ευδαιμονία από την έννοια ευτυχία. Στο καινούριο μου βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σύντομα εξηγώ τη διαφορά. Τι σημαίνει ακριβώ ευδαιμονία. Αυτό που έχω δει είναι ότι αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι λάτρεψαν το χρήμα και προσπάθησαν πάρα πολύ να το αποκτήσουν, κατέληξαν μπορεί όχι μόνοι του με τα χρήματά του, αρκετοί μόνοι του, αλλά και με παρέα η οποία δεν του ήθελε για του ίδιου και δεν του αγαπούσε, αλλά του ήθελε για τα χρήματά του. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Τα πεθερικά μου μου έκαναν και παρατήρηση ότι ήθελα εξόδου πολύ συχνά σαν πως μου πλήρωνε τα έξοδα των εξόδων. Ο καθένα τα δικά του έβαζε, παντρεμένη με προγαμιό φωνητικό, έξοδο, ο καθένα τα δικά του. Νέα κοπέλα να μην θέλω να βγαίνω, το ακούσαμε κι αυτό. Όταν ο άνθρωπο δεν έχει τι να σου προσάψει, αρχίζει να λέει με τα συγχωρήσει ότι παπάντζα του έρθει στο κεφάλι. Ξεκάθαρα. Αυτοί νόμισαν ότι επειδή είμαι δοτική και χαμηλών τόνων, θα ήμουν ηλίθια να πουλήσω το σπίτι μου. Άμδε. Μπράβο που δεν ήσουν ηλίθια. Μπράβο που δεν βούλησε το σπίτι σου για να κάνει επένδυση ο πολύφερνο γαμπρό. Που αυτό που έφερε ο πολύφερνο γαμπρό να το προγραμμίω συμφωνητικό. Τεράστια σημαία. Τεράστια σημαία. Το προγραμμίω συμφωνητικό. Τεράστια σημαία. Σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα, πρωτού σε παντρευτεί, είναι σίγουρο ότι θα χωρίσετε. Και επίση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μοιραστεί μαζί σου πράγματα. Δεν ξέρω. Ούτω ή άλλω η νομοθεσία λέει ότι ό,τι αποκτάται μετά του γάμου ε, είναι κάτι στο οποίο δικαιούνται και τα δύο μέλη του ζευγαριού. Όχι ότι προπήρχε του γάμου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι πολλέ άλλε ιστορίε. Θα έχει και μέρο 2 και μέρο 3 αυτό το βίντεο. Ε, είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο δυστυχώ. Θεωρώ ότι το τσιγκουνιό, το να τσιγκουνεύεται κάποιο, το να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί οικονομικά ...τον τη σύντροφό του είναι μια τεράστια κόκκινη σημαία να βαράει κόκκινη καμπάνα στον κατήστη μας όταν συμβαίνει και να λέμε όχι. Αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο σοβαρά μαθήματα για κόκκινες σημαίες και deal breakers. Δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία σπάζουν τη συμφωνία. Χαρακτηριστικά τα οποία άμα τα έχει ένας πιθανός σύντροφος είναι no-go area είναι ένας άνθρωπος παντελώς ακατάλληλος. Να είναι ασπόνδυλος και να άγεται και να φέρεται από τη μάνα του, από τη μάνα της. Και το δεύτερο, να είναι τσιγκούνης ή τσιγκούνα. Είναι πολλά τα χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας, να παρατηρούμε, ώστε άμα τα βλέπουμε να φεύγουμε για να γλιτώσουμε. Μιλάω με την κλινική πείρα πάνω από δύο δεκαετίε, σχεδόν τριών δεκαετιών κλινική πείρα. Έχω δει χιλιάδε διαζύγια. Έχω δει χιλιάδε ζευγάρια να έχουν προβληματικότητα τους γάμου. Τα οποία αυτά τα διαζύγια ήταν αναπόφευκτα και αυτή η γάμοι δεν θα μπορούσαν με κανέναν άλλον τρόπο να μην είναι προβληματική παρά αν δεν συνέβαιναν ευθύ εξ αρχή. Πρέπει να ταιριάζουν οι άνθρωποι όταν παντρεύονται. Το έχω πει κάποιε φορέ ότι εννοείται ότι με τίποτα δεν κάνω πλέον προξενιά, αλλά έχω κάνει κάποια προξενιά τα οποία ήταν εξαιρετικά πετυχημένα. Και ένα από αυτά ήταν ότι σύστησα δύο ανθρώπου και οι δύο τσιγκούνιδε και οι δύο ναρκιστέ και οι δύο ψεύτε και οι δύο χειριστικοί και οι δύο παρτάκιδε και εκμεταλλευτέ και ευτύχησαν. Δεν ξέρω αν έχουν ευδαιμονήσει, ευτύχησαν. Όμως δεν παίρνω τέτοια ευθύνη πλέον. Ήμουνα μικρή. Ήμουνα πολύ μικρή. Και ήταν μια κοπέλα, η οποία μου είπε: Α, πολύ καλό ο γαμπρό, έχει κανένα φίλο του να μου γνωρίσει. Λέω: Μα αυτό ο φίλο του έχει, ξέρω εγώ, δεν νομίζω να είναι όπω το θε εσύ. Μου λέει: άντρα να είναι και ό,τι να είναι. Μετά σκέφτηκα ότι και οι δύο αγαπούν το χρήμα πάρα πολύ, και οι δύο είναι τσιγκούνιδε, και οι δύο είναι κρυψίνοε. Και οι δυο έχουν ένα χαρακτήρα, δεν ήξερα τότε τη λέξη ναρκιστικό χαρακτήρα, ήξερα τη λέξη δύσκολο χαρακτήρα και οι δύο όμορφου λέω του γνωρίσω. Και ούτε χώρισαν ούτε τίποτε. Καλά κρατούν και είμαι σίγουρη πω θα μείνουν μαζί μέχρι το τέλο. Όπω όλα τα ζευγάρια τα οποία ταιριάζουν έτσι ωραία, μένουν μαζί μέχρι το τέλο. Τι θα λέγατε να βάλουμε στόχο, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο που οι όμοιοι να είναι με του όμοιου και να ισχύει το όμοιος, όμοιος, όμοιο ομοίο αϊπελάζο και να σπάσουμε αυτό το δυσλειτουργικό μοτίβο όπου ένας δοτικός, γενναιόδωρος άνθρωπος, ένας συναισθηματικός άνθρωπος, ένας εκφραστικός άνθρωπος να πηγαίνει να συνδέεται με έναν άνθρωπο ψυχρό, μουντρούχο, τσιγκούνι και εκμεταλλευτή. Τι λέτε, θέλει κότσια γιατί προϋποθέτει να μείνει μόνος και προϋποθέτει να πεις όχι σε κατά τα άλλα καλές προτάσεις και καλές κοινωνικά ευκαιρίες. Όμως σας το λέω, είμαι βέβαιη και μέσα από τη βιβλιογραφία και μέσα από τη μακρόχρονη κλινική μου πείρα και μέσα από χιλιάδες ιστορίες δικές σας που διαβάζω καθημερινώς ότι κάποια χαρακτηριστικά είναι ξεκάθαρο ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα εάν παντρευτούμε έναν άνθρωπο με τέτοια χαρακτηριστικά ενώ εμείς έχουμε προσωπικότητε υγιεί. Δηλαδή να είσαι ένα καλοήθη άνθρωπο και να πα να πάρει κάποιον που είναι προσκολλημένο στη μάνα του, είναι υποχείριο τη μάνα του, υποχείρο τη μάνα τη, είναι ασπόνδυλο, ασπόνδυλη, κάποιον που να είναι τσιγκούνι στα αισθήματα και εκμεταλλευτή, όταν εσύ δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Άμα τα έχετε οι δύο, μια χαρά. Θα είστε Bonnie and Clyde, partners in crime. Κρίματα παιδιά του φυσικά θα κάνουν. Δεν ξέρω, αυτέ είναι οι σκέψει μου. Θα χαρώ στα σχολεία να διαβάσω και τι δικέ σα σκέψει και να μου πείτε, σα αρέσει αυτή η ιδέα. Το ότι θα κάνω μια σειρά από βίντεο με τα σχόλια κάτω από το βίντεο για τον τσιγκούνι να και το γάλαντο όμω είναι εξαρτώμενο. Γιατί παρατήρησα ότι είναι πολύ σοβαρό το φαινόμενο και μεγάλη έκταση. Στέλνω την αγάπη μου. Και το αισιόδοξο μήνυμα ότι αν επιμένεις στις αρχές σου και στις αξίες σου θα έρθουν έτσι τα πράγματα, οι αρνήσει που θα πεις στι κατάλληλε προτάσει και η προσωπική σου προσπάθεια για να εξελιχθεί θα οδηγήσει τα πράγματα ώστε ή να είσαι καλά συντροφευμένο ή να είσαι καλά μόνο. Είναι μεγάλη υπόθεση να πάρουμε μια συνειδητή απόφαση ότι δεν θα συμβιβαζόμαστε με καταστάσεις προβληματικές.